Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή παιδιά μας ακούτε. Ξεκινάει. Το σημερινό θέμα της εκπομπής μας ε, είναι λίγο ιδιαίτερο, αλλά νομίζω και τόσο καθημερινό και τόσο δίπλα μας και αφορά την φωνή μας. Ε, όλοι οι άνθρωποι για να μιλήσουμε χρησιμοποιούμε τη φωνή μας. Είναι ένα βασικό ε, στοιχείο της επικοινωνίας, το οποίο αν δεν το έχουμε ή δεν το χρησιμοποιούμε σωστά, μας δυσκολεύει στο να επικοινωνήσουμε και να έρθουμε κοντά στο συνάνθρωπό μας. Οπότε στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τις διαταραχές της φωνής, και θα αναλύσουμε ποιες μπορεί να είναι αυτές, από πού μπορεί να προέλθουν, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να χρησιμοποιούμε σωστά τη φωνή μας και να αποφύγουμε τέτοια προβλήματα. Ε, όμως ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το να δώσουμε έναν ορισμό στο τι είναι φωνή, να το αναλύσουμε, τι είναι αυτό που βγαίνει από μέσα μας και το ακούμε εμείς ως φωνή. Η φωνή λοιπόν είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του αναπνευστικού μας συστήματος, ε, του λάριγκα και του ηχητικού μας συστήματος. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια μιας ολοκληρωμένης αναπνοής, ο αέρας εκπνέεται από τους πνεύμονες, περνάει από τις φωνητικές χορδές και με οι οποίε με τη σειρά του πάλονται και το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία της φωνής. Δηλαδή, με απλά λόγια να το αναλύσουμε, Παίρνουμε μία αναπνοή, η αναπνοή περνάει μέσα από τις φωνητικές χορδές, όπου να φανταστούμε ότι είναι δύο μεμβράνες μικρές, οι οποίες πάλλονται καθώς περνάει ο αέρας και παράγεται η φωνή. Άρα, βασικό συστατικό της φωνής μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι η αναπνοή. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, όπου στη συνέχεια περνάει μέσα από τις φωνητικές μας χορδές και βγαίνει ο ήχος. Όμως, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της φωνής μας. Ε, σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της φωνής μας σίγουρα παίζει το περιβάλλον στο οποίο κάνουμε χρήση της φωνής μας. Δηλαδή, εάν βρισκόμαστε σε χώρους όπου υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος, έτσι. Εκτεθή, εκτεθέμεθα συχνά σε περιβάλλοντα με θόρυβο, όπου η ένταση της φωνής μας θα πρέπει να είναι πιο υψηλή. Η υγεία μας, το συνέστημά μας, η χρήση της φωνής μας, Παραδείγματο χάρη, μπορεί να κάνουμε κακή χρήση της φωνής μας στο εργασιακό μας περιβάλλον. Πάνω στην ένταση της δουλειάς, μπορούμε, μπορεί να χρησιμοποιούμε με λάθος τρόπο τη φωνή μας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τραυματίζουμε τις φωνητικές μας χορδές και έτσι να αλλοιώνεται και η χρειά της φωνής μας. Αλλά φυσικά και η δομή του φωνητικού μας συστήματος και η φωνητική εξέλιξη του ατόμου. Ε, ανάμεσα στα άτομα τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες στην φώνηση, στη φωνή, συναντάμε διαφορετικά χαρακτηριστικά στην αλλαγή της φωνής τους και αυτό γιατί οι διαταραχές της φωνής ποικίλουν σε σοβαρότητα, ε, οπότε μπορεί να υπάρχει ολοκληρωτική απουσία της φωνής, δηλαδή οι άνθρωποι παθαίνουν μία αφωνία, αυτό που λέμε χάνουμε τελείως τη φωνή μας, ή μπορεί να, ε, μετά να υπάρχουν διάφορα επίπεδα της ε, φωνητικής ε, βλάβης. Επίσης, η φωνή να μας μπορεί να επηρεαστεί και σε άλλες παραμέτρους, όπως είναι η ένταση, δηλαδή πόσο ψηλά μπορώ να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου, η χρειά, δηλαδή πόσο ακούγεται, αν ακούγεται βραχνή, αν ακούγεται ψιθυριστή, αν ακούγεται πολύ βαθιά, μπάσα, έντονη και φυσικά το ύψος της φωνής. Ε, ας προχω... Προχωρώντας τώρα θα ήθελα λίγο να αναλύσουμε ποιες μπορεί να είναι αυτές οι διαταραχές της φωνής και να τις ομαδοποιήσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες με βάση την αιτιολογία τους, όπου μπορεί να είναι οι οργανικές και μπορεί να είναι και οι λειτουργικές. Οι οργανικές σίγουρα οφείλονται, το καταλαβαίνουμε και από το όνομα οργανικές, ότι σίγουρα οφείλονται σε μία βλάβη του φωνητικού συστήματος δηλαδή μία βλάβη η οποία προκύπτει μέσα από τον οργανισμό μας και έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται η περιοχή του λάρικα και των φωνητικών χορδών. Οι, φωνητικές, οι οργανικές λοιπόν, διαταραχές μπορεί να είναι ασθένειες του λάρυγκα, όπως μπορεί να είναι καλοήθης ή κακοήθης, μία λαριγκίτιδα, μία χρόνια ε, τα κονδυλώματα του λάρυγκα μπορεί να είναι κάποια κίστη στις φωνητικές χορδές, μπορεί να είναι κάποια γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση που υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν προβλήματα με το στομάχι τους, μπορεί ακόμα και το άσθημα να προκαλέσει διαταραχές στην φωνή. Μπορεί να είναι ανατομικής λειτουργίας, δηλαδή να υπάρχει κάποια ανομαλία στην περιοχή του λάριγκα ή των φωνητικών χορδών κάποιο τραύμα, κάποιο συστός στην περιοχή του Λάριγκα, κάποια κάκωση στις φωνητικές χορδές να υπάρχει. Μπορεί να είναι κάποια νευρολογική πάθηση, δηλαδή οφείλεται σε διαταραχή του των, των νευρικού συστήματος, όπως για παράδειγμα συχνά συναντάμε ασθενείς όπου έχουν παραλύσει οι φωνητικές τους χορδές ή έχουν σπασμονητική δυσφωνία που αυτό σημαίνει ότι οι φωνητικές χορδές δεν κινούνται με, την ομαλή, με ομαλή, κίνηση αλλά κάνουν σπασμωδικές κινήσεις και επίσης πολύ σημαντικό να γνωρίζετε που αρκετοί οι άνθρωποι πάσχουν από τέτοιε διαταραχές είναι και οι ενδρο, παθήσει, εν, ενδοκρινολογικές παθήσεις δηλαδή άτομα τα οποία έχουν υπό ή υπέρ ε, θυροδισμό. Ε, ε, μπορεί να προκαλέσουν ε, διαταραχές στη φωνή, κυρίως μετά από επέμβαση που γίνεται ε, στο, στον θυροειδή αδένα όπου αφαιρούμε πιθανούς σώζους, ε, ε, μπορεί να επηρεαστούν και οι φωνητικές χορδές, με αποτέλεσμα μετά οι ασθενεί να έχουν μια αρκετά βραχνή φωνή μετά την επέμβαση. Οπότε αυτές εδώ, όπως καταλαβαίνουμε, είναι οι οργανικές, διαταραχές όπου οφείλονται καθαρά σε κάποια πάθηση που προκύπτει από τον οργανισμό μας ε, μπορούμε να θα περάσουμε τώρα στις λειτουργικές διαταραχές της φωνής ε, αυτό τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια αλλίωση στην περιοχή του Λάριγκα δεν υπάρχει κάποια ανατομική ανομαλία, δεν υπάρχει κάποια πάθηση ε, αλλά οφείλεται καθαρά στη λειτουργία του Λάρικα και όχι σε κάποιο παθαλόγο ανατομικό σημείο της περιοχής όπου συνήθως τα άτομα αυτά παρουσιάζουν αυξημένη μυϊκή ένταση κατά τη φώνηση, δηλαδή την ώρα που μιλάνε βλέπουμε ότι ο λαιμό τους είναι πολύ έντονος, συσπάται πάρα πολύ έντονα, υπάρχει μια γενικότερη ένταση στην περιοχή. Επίσης μπορεί να υπάρχει αλλαγή στην ποιότητα της φωνής κατά τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή το πρωί μπορεί να ξυπνάνε και να είναι βραχνή η φωνή τους και στη συνέχεια να περνώντας ημέρα να, είναι πιο καλή να καλυτερεύει η ποιότητα της φωνής και μετά ίσως το βράδυ πάλι να αλλάζει, οπότε δηλαδή υπάρχουν εναλλαγές στην ποιότητα της φωνής και σίγουρα έχουν ένα κατάλληλο τρόπο αναπνοής. Οπότε εδώ ερχόμαστε να θυμηθούμε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι η βασική, ε, η βασική έναρξη της φώνησης είναι η αναπνοή. Πρώτα παίρνουμε μία αναπνοή και ύστερα ε, βγάζουμε την φωνή μας. Άρα εάν δεν αναπνέουμε σωστά, τότε έχουμε και ως αποτέλεσμα να μην παράγουμε σωστά την, να μην έχουμε σωστή παραγωγή της φωνής μας. Ε, πολλοί σε κόσμος δεν γνωρίζει ότι η σωστή αναπνοή είναι η διαφραγματική αναπνοή. Δηλαδή βάζω την αναπνοή μου εδώ στην περιοχή του της κοιλιάς και όχι η θωρακική αναπνοή και ο λόγος που η διαφραγματική αναπνοή είναι πιο σωστή είναι πάρα πολύ απλός και μπορούμε να τον εξηγήσουμε, είναι γιατί το διάφραγμα είναι πιο μεγάλο, οπότε μπορεί να, να μπει πιο πολύ ποσότητα αέρα σε σχέση με τη θωρακική αναπνοή, όπου ε, είναι μικρός ο χώρος, μπορεί να μπει λίγη ποσότητα αέρα, αλλά εκπνέεται και πολύ πιο γρήγορα όταν τη φέρνουμε, φέρνουμε σε αυτό το σημείο την αναπνοή εδώ και όχι στο διάφραγμά μας. Οπότε, προχωράμε τώρα σε λειτουργικές διαταραχές όπου μπορεί να έχουμε αλλαγή στο, στην ανατομία του λάριγκα. Ε, μια υπερβολικά κακή χρήση της φωνής μας, ένας υπερβολικός βήχας στην προσπάθειά μας να καθαρίσουμε την περιοχή του λάριγκα, ούτως ώστε να βελτιωθεί και η φωνή μας. Ε, υπερβολική ένταση στην περιοχή του Λάριγκα, είτε κατά τη διάρκεια της ομιλίας, είτε κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα το να σηκώσουμε ένα πολύ βαρύ αντικείμενο ή να σπρώξουμε ένα πολύ ε, βαρύ αντικείμενο. Επίσης, παρα, έχει παρατηρηθεί ότι αυτές τις διαταραχές συνήθως τις εμφανίζουν άτομα, τα οποία εκτίθενται πολύ συχνά σε καπνό, χημικά, ή σκόνη, έτσι. Ε, κρατήστε τα αυτά τα τρία που είπαμε αυτό το σημείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να αναφέρουμε μερικές, μερικές λειτουργικές διαταραχές του Λάριγκα που επιφέρουν αλλαγές στην φυσιολογία του Λάριγκα. Μπορεί, για παράδειγμα, να εμφανιστούν οζίδια στις φωνητικές χορδές. Είναι κάτι πάρα πολύ συχνό που το συναντάμε. Η φωνή σε αυτή την περίπτωση χαρακτηρίζεται ως αναπνευστική, δηλαδή έχει τέτοια χρειά μέσα της, τραχιά, έχει χαμηλό ύψος η φωνή, δηλαδή δεν μπορούν να μιλήσουν με πολύ δυνατή ένταση και συνήθως παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες όπως είναι οι δάσκαλοι, οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί και κυρίως εμφανίζονται πιο συχνά σε γυναίκες, ενώ στους ενήλικες, ενώ στα παιδιά εμφανίζονται πιο συχνά στα αγόρια. Επίσης, μία άλλη διαταραχή στην φυσιολογία του Λάριγκα είναι οι πολύποδες στις φωνητικές χορδές, όπου συνήθως προσβάλλουν τη μία φωνητική χορδή, άρα θα δούμε τον πολύποδα μόνο στη μία φωνητική χορδή και η φωνή πάλι είναι βραχνή, αναπνευστική ή τραχιά και πάλι εδώ υπάρχει χαμηλό ύψος. Τώρα οι παράγοντες που μπορούμε να, μπορούν να επηρεάσουν την, και να οδηγήσουν στην εμφάνιση ενός πολύποδα είναι κάποια οξία κατάσταση όπως ο ερεθισμός του Λάριγκα από μια ε, δυνατή φωνή, από ένα έντονο βήχα ή ένα κρύωμα. Ε, δηλαδή όπως καταλαβαίνουμε εδώ, ε, ενώ τα οζίδια προκύπτουν από μια χρόνια κατάσταση, ε, από μια χρόνια κακή χρήση της φωνής, Δηλαδή, όπω αναφέραμε πριν, και οι δάσκαλοι και οι τραγουδιστέ και οι ηθοποιοί συνεχώ χρησιμοποιούν τη φωνή τους. Ενώ στι πολύποδες ε, μπορεί να είναι ένα έντονο γεγονό εκείνη τη στιγμή το οποίο μπορεί να προκαλέσει. Ε, στη συνέχεια, μια άλλη διαταραχή είναι το είδημα του Ρένκε, όπου ε, εδώ προσβάλλονται και οι, και οι δύο φωνητικέ χορδέ. Η φωνή εδώ είναι χαμηλή, βραχνή, ψιθυριστή ε, συναντάται κυρίως σε άτομα τα οποία είναι άνω των 40 ετών και μερικές από τις αιτίε που το προκαλούν είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ και η κατάχρηση της φωνής. Και τέλος υπάρχει και το έλκος εξεπαφής το οποίο εμφανίζεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών όπου κάνουν χρήση δυνατής φωνής και επαναλαμβανόμενης. Ε, συνήθως τα άτομα αυτά έχουν έντονο εστιασμένο πόνο στην περιοχή του λαιμού... και η φωνή τους παρουσιάζει βραχνάδα και περιορισμένο ύψος. Αυτές είναι οι οργανικές διαταραχές που μπορεί να μας προκαλέσουν... μάλλον οι, οι, οι λειτουργικές διαταραχές, όπως είπαμε πριν... με εμφανή αλλίωση στην περιοχή του Λάριγκα. Όμως υπάρχουν και ψυχογενείς διαταραχές... όπου οφείλονται καθαρά σε ψυχολογικούς λόγους που μπορούν να εμφανίσουν διαταραχή στην φωνή μας όπως το ένα είναι το άγχος πάρα πολύ σημαντικό αυτό το άγχος επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής μας σε περιπτώσεις όπου έχουμε έντονο άγχος, αυξημένη μυϊκή ένταση μπορεί να φέρει αλλαγές στην περιοχή του Λάριγκα και συνεπώς τις φωνητικές χορδές και προβλήματα ειδηφωνίας και θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό, ότι το άτομο επιμένει να χρησιμοποιεί μια πολύ ψηλή φωνή, σχεδόν παιδική, χωρίς να υπάρχει κάποια εμφανή οργανική αιτία. Έτσι. Ε, και τώρα σε αυτό το σημείο θα προχωρήσω λιγάκι να αναφερθώ λίγο πιο αναλυτικά στις διαταραχές φώνησης που αφορούν, αφορούν τα παιδιά. Και πιστέψτε με, στην ε, ε, καριέρα μου σαν λογοθεραπεύτρια έχω συναντήσει αρκετές φορές παιδιά τα οποία εμφανίζουν διαταραχές στη φωνή τους και θα το αναλύσουμε εδώ τώρα λίγο περισσότερο. Ε, να ξεκαθαρίσουμε ότι οι διαταραχές της φώνησης στα παιδιά κατηγοριοποιούνται στις ίδιες σε κατηγορίες όπως αναφέραμε και στους ενήλικες. Υπάρχουν όμως διαφορές ως προς την εμφάνισή τους αλλά και την αντιμετώπιση τους, έτσι. Ε, διότι, και για ποιον λόγο, διότι το φωνητικό σύστημα των παιδιών ακόμα είναι υπό εξέλιξη, αναπτύσσεται. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε μια θεραπεία η οποία είναι αρκετά επεμβατική, τύπου κάποια εγχείρηση και προχωράμε σε θεραπείες οι οποίες είναι λιγότερο επεμβατικές. Ε, βέβαια ανάλογα και με το μέγεθος του προβλήματος και τη φύση του προβλήματος. Έτσι, ε, μια ηλικία ορόσημο ε, για τις διαταραχές της φωνής σίγουρα είναι ηλικία των 8 ετών και θέλω εδώ αυτό να το κρατήσετε στο μυαλό σας, ότι είναι η πιο συχνή περίοδος όπου κατά την οποία ένα παιδί είναι πιθανό να εμφανίσει διαταραχές στη φωνή του και να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με την φωνή του. Οι δυσφωνίες χαρακτηρί... συναντώνται πιο πολύ στα αγόρια και συνήθως, εάν δεν υπάρχει κάποιο οργανικό πρόβλημα, οφείλονται στις περισσότερες περιπτώσεις σε κακή χρήση της, σε κακή χρήση της φωνής. Ε, οπότε, δηλαδή, και πώς μπορούμε να αντιληφθούμε τώρα ότι το παιδί μας μπορεί να έχει διαταραχή στην φωνή του. Σίγουρα θα συναντήσουμε τα επόμενα συμπτώματα. Βραχνάδα, Δηλαδή ενώ ήταν κανονική φωνή το αρχίζουμε να ακούμε μια φωνή η οποία είναι πιο βραχνή. Ο βήχας αρχίζει και βήχει χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη οργανική αιτία τύπου κρύωμα. Ε, μειώνεται η ένταση της φωνής. Είναι η φωνητική κόπωση. Αυτό τι σημαίνει ότι την ώρα που μιλάει νιώθει, κουρά, κουράζεται εύκολα και σταματάει να μιλάει και ξεκινάει ξανά είναι οι φλεγμονές του λάριγκα, παθαίνει συχνά δηλαδή λαριγκίτιδες οξείες οξίες Είναι πολύ, κά, πιθανόν κάποιος πολύποδα στις φωνητικές χορδές. Τα φωνητικά οζίδια μπορεί να εμφανίσει και δυσαρθρία, δηλαδή πρόβλημα στην άρθρωση, να μην μπορεί να αρθρώσει σωστά από μια πιθανή διαταραχή της φωνής. Ε, βέβαια, αυτό που επηρεάζει περισσότερο τα παιδιά, να ξέρετε, όπως το αναφέραμε και πριν, είναι το άγχος έτσι, και το περιβάλλον στο οποίο ζει το παιδί. Αυτά παίζουν τον καθοριστικό ρόλο ε, για τις διαταραχές φωνής στα παιδιά. Ε, έντονο άγχος στα παιδιά μπορεί να προκαλέσει αυτό που αναφέραμε πριν, την έντονη μυϊκή ένταση, με αποτέλεσμα να έχουμε κακή χρήση της φωνής και οδηγούμαστε στι διαταραχέ τη φώνηση. Επίση, το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν. Αν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι γεμάτο καυσαέριο, σκόνη, θόρυβο, όλοι ε, όλα, όλα, όλα αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν ...στην δημιουργία ενός προβλήματος στην φωνή. Επίσης, παιδιά τα οποία ασχολούνται πολύ με το τραγούδι, με το θέατρο... ...είναι ο τρόπος διασκεδασής τους ή μπορεί να ασχολούνται και σαν χόμπι... ...με τέτοιου είδους δραστηριότητες και αναγκάζονται να μιλήσουν με μεγάλη ένταση... ...είναι πολύ πιθανό να κάνουν κατάχρηση των φωνητικών τους χορδών... ...με αποτέλεσμα να έχουμε διαταραχές στην φωνή... Είπαμε για τις οργανικές διαταραχές, τις αναφέραμε και προηγουμένως, ότι είναι ίδιες με τους ενήλικες, οπότε δεν θα τις αναλύσω εδώ περισσότερο. Και πάμε τώρα να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του λογοθεραπευτή και τι μπορεί να κάνει ο ειδικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, πώς πρέπει ο γονιός να το αντιμετωπίσει και πού πρέπει να απευθυνθεί, γιατί ίσως είναι ένα θέμα ιδιαίτερο και πολλές φορές οι γονείς να μην ξέρουν πού πρέπει να απευθυνθούν όταν το παιδί τους αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην φωνή του, αλλά όχι μόνο και τα παιδιά και ως ενήλικες. Ε, εδώ πέρα να ξεκαθαρίσουμε ότι οι λογοθεραπευτές ασχολούνται κυρίως με τις λειτουργικές διαταραχές της φωνής και ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι να αναπτύσσει μία ε, φωνητική θεραπεία, αλλά πριν προχωρήσει σε αυτή την παρέμβαση και αποκατάσταση της φωνής, σίγουρα θα πρέπει να έχουμε πάρει ένα πολύ καλό ιατρικό, ψυχολογικό και κοινωνικό ιστορικό του ατόμου. Δηλαδή να έχουμε αντλήσει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες, να έχουμε συμπληρώσει τα κατάλληλα ερωτηματολόγια τα οποία υπάρχουν και εξειδικευμένοι λογοθεραπευτές σε αυτό το τομέα είναι στη διάθεσή τους. Οπότε έχουμε ως βάση αυτό ότι πρώτο μέλημά μας είναι η λήψη ενός πολύ καλού ιστορικού, ιστορικού ε, κοινωνικού, ιατρικού και ε, ψυχολογικού. Ε, στη συνέχεια, ο λογοθεραπευτής θα προβεί σε κάποιες μετρήσεις ε, για, να, ε, για να καταλάβει κάποιες παραμέτρους της ε, φωνής, οι οποίες είναι πιθανό να την επηρεάζουν, αλλά κυρίως βασίζεται στην κλινική παρατήρηση. Ε, δηλαδή, όταν ο ασθενής προσέρχεται στο ιατρείο και βλέπουμε έναν ασθενή με διαταραχή φωνής μέσα από τη συζήτηση και διάφορες άλλες δραστηριότητες μπορούμε να παρατηρήσουμε τη φωνή του και να καταλήξουμε στο τι, γίνει, το, τι συμβαίνει. Αφού λοιπόν έχει γίνει όλη αυτή η απαραίτητη αξιολόγηση και αφού ο εξειδικευμένο λογοθεραπευτής έχει καταλήξει ποια είναι ο τύπος της, ποιος είναι ο της δυσφωνίας του ατόμου, ο λογοθεραπευτής θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός θεραπευτικού προγράμματος που στόχο έχει μέσα από την φωνητική θεραπεία να βελτιώσουμε και την ποιότητα της φωνής και τις κοινωνικές προεκτάσεις του παραμέτρους του ατόμου αλλά και τις επαγγελματικές ανάγκες του έτσι δηλαδή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και όλα αυτά και ποιε είναι το κοινωνικό περιβάλλον του αντόμου, αλλά και ποια είναι η δουλειά του, ούτω ώστε η θεραπεία η οποία θα δώσουμε στον ασθενή να είναι η κατάλληλη. Ανάλογα και στα παιδιά, έτσι, δηλαδή ποιε είναι οι δραστηριότητέ του, πώ είναι στο σχολείο όλοι αυτοί είναι παράμετροι τις οποίες πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη όταν έχουμε ένα παιδί με διαταραχή φωνής. Επίσης εδώ θέλω να εφιστήσω την προσοχή στους γονείς ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε λογοθεραπευτής να αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να είναι εξειδικευμένο πάνω σε αυτές τις μεθόδους και σε αυτούς τους τρόπους αξιολόγησης, διότι αφορούν λεπτά θέματα και σίγουρα θα πρέπει να γίνονται από άτομα τα οποία έχουν εξειδικευτεί, έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση και μπορούν να ασχοληθούν με τέτοιες διαταραχές και σε πολλές περιπτώσεις όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται και με την βοήθεια του του ναωτορινολαριγκολόγου. Ε, να εξηγήσουμε τώρα όμως ποιες πρέπει να είναι οι γενικές αρχές τις οποίες πρέπει να περιλαμβάνει μία φωνητική θεραπεία. Ε, σίγουρα αυτό που θα πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί ή και στον ενήλικα είναι η ε, ίδιο το μοτίβο το οποίο πρέπει να είναι ξεκάθαρο στους ασθενείς είναι να εξηγούμε τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Δηλαδή πού στοχεύουμε. Όλα αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Είτε ο ασθενής είναι παιδί, είτε είναι ενήλικας. Είπαμε ότι συνήθως οι διαταραχές φώνησεις εμφανίζονται σε παιδιά 8 ετών και πάνω, οπότε είναι σε θέση να αντιληφθούν όλη αυτή τη διαδικασία και οφείλουμε να την εξηγούμε στα παιδιά. Ε, επίσης, θα πρέπει να διδάξουμε τους ασθενείς φωνητική υγιεινή. Δηλαδή, να φροντίζουμε τη φωνή μας, όπως φροντίζουμε το σώμα μας, όπως φροντίζουμε τα δόντια μας, έτσι πρέπει να φροντίζουμε και την φωνή μας. Να κάνουμε φωνητική ανάπαυση και συντήρηση. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν χρησιμοποιούμε άσκοπα τη φωνή μας, τη χρησιμοποιούμε όταν πρέπει και με το σωστό τρόπο. Η στάση του σώματος, πάρα πολύ σημαντική ε, η στάση του σώματος, διότι ε, εδώ θα το αναφέρω και παρακάτω, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη σωστή αναπνοή. Και θέλω να θυμάστε και αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι το βασικό συστατικό της φωνής είναι η αναπνοή. Από εκεί ξεκινάει και έρχεται ε, η με τη φωνή, πάλον τη φωνητικές χορδές, με την αναπνοή, συγγνώμη, ε, τη φωνητικές χορδές, βγαίνει η φωνή. Άρα το, 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 σώμα μας πρέπει να έχει μια σωστή στάση. Δηλαδή, η σωστή στάση είναι αυτή εδώ, ο θώρακας έξω, το διάφραγμα εδώ έξω. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι σωστή στάση σώματος για να μπορέσω να μιλήσω σωστά και να πάρω μια σωστή αναπνοή και να βγει σωστά η φωνή μέσα από τις φωνητικές χορδές. Η σωστή στάση του σώματος είναι εκεί. Και θα εξηγήσω γιατί δεν είναι εκεί η σωστή στάση, διότι έτσι με αυτόν τον τρόπο κλείνει η περιοχή του διαφράγματος δεν μπορούμε να πάρουμε τη σωστή ποσότητα αέρα που χρειαζόμαστε, άρα αμέσως καταλαβαίνουμε ότι δεν παράγουμε και σωστά την φωνή μας. Και έρχεται αμέσως το επόμενο σημείο που θέλω να αναφέρω, είναι η εκμάθηση σωστής αναπνοής και η βελτίωση της αναπνοής και αναφέραμε πριν ότι η σωστή αναπνοή είναι η διαφραγματική, είναι ο αέρας δηλαδή που βάζω στην περιοχή της κοιλιάς και όχι η θωρακική αναπνοή. Και εδώ συνδέεται αυτό που είπαμε τη σωστή στάση του σώματος, διότι άμα καμπουριάζω και κλείνω την περιοχή του διαφράγματος, δεν μπορώ να πάρω τη σωστή ποσότητα αέρα, άρα όλο το σύστημα αρχίζει και επηρεάζεται. Επίση, πρέπει να υπάρχει χαλάρωση στι φωνητικές χορδέ, να υπάρχει μια χαλαρή έναρξη στην φωνή μα. Να μην μιλάμε βιαστικά, με ένταση και να υπάρχει τέλο πάντων το, το άγχο που αναφέραμε και προηγουμένω. Και σίγουρα ψυχολογική υποστήριξη χρειάζονται τα άτομα που πιθανόν εμφανίζουν διαταραχές στην φωνή τους. Ε, αυτό κυρίως οφείλεται σε διαταραχές όπου έχουμε ψυχογενή αίτια, που τα αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή σε ψυχογενείς διαταραχές της φωνής. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η θεραπεία που αφορά τις διαταραχές της φωνής είναι εξατομικευμένη. Δηλαδή δεν είναι πράγματα τα οποία γενικά μπορούμε να εφαρμόζει ο καθένας. Ο θεραπευτής, ο κατάλληλος, ο σωστά εκπαιδευμένος εφαρμόζει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εξατομικευμένο για τον καθένα και βασισμένο στις ανάγκες του καθενός. Και πρωταρχικό στόχος μιας φωνητικής θεραπείας είναι στο τέλος ο ασθενής είτε είναι παιδί είτε είναι ενήλικας να αποκτήσει μια λειτουργική φωνή και να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε την ποιότητα της φωνής ε, όπου θα βοηθήσει το άτομο αυτό στην καθημερινότητά του. Έτσι, Γιατί ε, το ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής μας, μπορεί αυτό το οποίο να συζητάμε σήμερα να είναι κάτι εξειδικευμένο, αλλά είναι και κάτι τόσο συχνό. Καθημερινά χρησιμοποιούμε τη φωνή μας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε είτε είναι στη δουλειά μας, είτε είναι στο σπίτι μας, είτε στις φιλικές μας σχέσεις, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι ε, η φωνή μας. Άρα κρατάμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα της θεραπείας είναι κάτι εξατομικευμένο και στοχευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες ε, του ασθενούς, είτε είναι παιδί είτε είναι ε, ενήλικας. Ε, και τώρα σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας δώσω μερικές βασικές συμβουλές τις οποίες μπορείτε να ακολουθήσετε είτε εσείς οι ίδιος ενήλικες έχετε κάποια προβλήματα στη φωνή σας είτε τα παιδιά σας αντιμετωπίζουν ε, κάποια προβλήματα στη φωνή τους. Κάποιες βασικές συμβουλές, κάποια βασικά σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε και νομίζω αν τα ακολουθήσουμε αυτά... Ε, όλα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα στην χρήση της φωνής μας. Πάρα πολύ σημαντικό, ακούστε τη φωνή σας. Η βραχνή φωνή μπορεί να υποδηλώνει από κάτι πολύ απλό, μία αλλεργία για παράδειγμα, όπως κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, αν νιώσουμε ότι για κάποιο λόγο η φωνή μας αρχίζει και γίνεται βραχνή και διαρκεί περισσότερο από μία έως δύο εβδομάδες, καλό είναι να συμβουλευτείτε έναν ορειλά γιατρό να σας δώσει μερικές ε, ε, κατευθύνσεις. Ε, επίσης αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν ε, είναι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε περιβάλλον όπου υπάρχουν γονείς καπνιστές είτε στους ίδιους τους καπνιστές. Έτσι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ε, επίσης για τους ενήλικες το κάπνισμα είναι πάρα με παράγοντας στις διαταραχές της φωνής. Όταν εισπνέουμε τον καπνό, η ιστή του λάριγκα, δεν μπορείτε να φανταστείτε με ποιο, πόσο άσχημο τρόπο ε, επηρεάζονται και πόσο βλαβερό είναι όλο αυτό για την περιοχή του λάριγκα και για τις ε, φωνητικές χορδές. Φανταστείτε ότι οι φωνητικές χορδές είναι δύο, λεπτή, δύο λεπτές μεβράνες. Φανταστείτε δηλαδή... Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εισπνοή του καπνού και όλη αυτή η θερμότητα ε, στην, περιοχή, ε, στην περιοχή αυτή. Άρα δηλαδή μπορεί να προκαλέσει από αλλοιώσεις, φλεγμονή, ε, ειδήματα ε, που μπορεί ακόμα να οδηγήσουν και στον καρκίνο του Λάρικα. έτσι; Αλλά προσοχή εδώ, μπορεί και οι παθητικοί καπνιστές να εμφανίσουν τέτοια προβλήματα και προσοχή στα παιδιά μας να μην τα εκθέτουμε σε περιβάλλον όπου υπάρχει καπνός. Εμείς μπορεί να επιλέγουμε για τον εαυτό μας να το κάνουμε αυτό, αλλά προσοχή στα παιδιά μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, να αποφεύγουμε την κατανάλωση για τους εδώ μιλάω για τους ενήλικες πάλι να αποφεύγουμε την κατανάλωση αλκοόλ αλκοόλων ποτών διότι η υπερκατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα και των φωνητικών χορδών. Επειδή αυτά, το, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών έχουν μια διουρητική δραστηριότητα, μπορεί ακόμα να μας οδηγήσουν και σε αφυδάτωση, όπου δεν βοηθάνε τη σωστή γρανση της περιοχής των φωνητικών χορδών, με αποτέλεσμα να υπάρχει, να προκύψει πρόβλημα λοιπόν στις φωνητικές χορδές. Άρα εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι πρέπει να ε, πίνουμε αρκετό νερό, να υγραίνεται σωστά η περιοχή του λάρικα και των φωνητικών χορδών και αυτό ισχύει και για τα παιδιά. Έτσι. Ε, να μην φωνάζουμε. Εδώ αυτό ισχύει και για τους ενήλικες και για τα παιδιά, ότι η δυνατή ομιλία καταπονεί τις φωνητικές χορδές και μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες. Ε, αυτό είναι για παράδειγμα, για παρα, θα δώσω ένα παράδειγμα, μπορεί να βρισκόμαστε σε ένα χώρο όπου υπάρχει έντονος θόρυβος, ε, είμαστε ας πούμε σε μια συναυλία και έχουμε την τάση ε, να φωνά, να μιλάμε πιο δυνατά εκείνη την ώρα, γιατί νομίζουμε ότι ο συνομιλητής μας ε, σίγουρα δεν μας ακούει λόγω του μεγάλου θορύβου που υπάρχει ε, στο περιβάλλον εκείνη τη στιγμή. Οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα μετά να νιώθουμε ένα πόνο, μία κόπωση στο λαιμό μας. Αυτό όμω έχει προκύψει από την έντονη δραστηριότητα που έχουμε κάνει πριν φωνάζοντας και έχει ως αποτέλεσμα να καταπονούνται οι φωνητικές μας χορδές και όλα τα άλλα τα, όλες τις άλλες τις παραμέτρους που αναφέραμε πριν. Ε, να καλό είναι να προθερμαίνουμε την φωνή μας, ειδικά αν ανήκουμε σε ομάδες ατόμων όπου χρησιμοποιούμε πολύ τη φωνή μας, όπως για παράδειγμα εγώ, ε, στη δουλειά μου χρησιμοποιώ πάρα πολύ τη φωνή μας, είτε είναι, ας πούμε, οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, ε, όλοι αυτοί που χρησιμοποιούν την φωνή, την φωνή τους. Καλό είναι, λοιπόν, να την προθερμαίνουμε πριν, ε, υπάρχουν κάποιες ειδικέ ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε λίγη ώρα μ, πριν αρχίσουμε να μιλάμε ή ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από χαμηλούς τόνους σε υψηλούς τόνους λέγοντας το φώνημα «α». Είναι μερικές ασκήσεις πολύ καλές που βοηθούν στην προθέρμαση της φωνής. Αλλά αυτό, για αν θέλετε να κάνετε τέτοιες ασκήσεις, καλό είναι να απευθύνεστε και σε πιο ειδικούς, να σας δώσουν και πιο πολλές κατευθυντήριες γραμμές. Επίσης, τα οξέα του στομάχου, το αναφέραμε και πριν, για την γαστροσοφαγική παλιδρόμηση, ότι πολύ πιθανόν αν υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν τέτοιες διαταραχές, τα οξέα του στομάχου τα οποία έρχονται από τον ισοφάγο προς τα πάνω μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στις φωνητικές χορδές. Ε, άρα πρέπει να δώσουμε, ε, να δώσουμε, λίγο σημασία σε αυτό, δηλαδή αν νιώθουμε συχνό ε, με καύση στο στέρνο, πίσω από το στέρνο ή μπροστά, η άσχημη γεύση που μπορούμε να έχουμε στο στόμα το πρωί, το συχνό ρέψιμο, η αίσθηση ενός κόμπου στο πίσω μέρος του λεμού, ή η συχνή βραχνάδα της φωνής μπορεί να οφείλονται σε τέτοιες διαταραχές και πρέπει να δώσουμε, να συμβουλευτούμε το γιατρό μας και να πάρουμε τη σωστή αντιμετώπιση. Επίσης, να μην κάνουμε πολύ συχνά αυτό που συνηθίζουν πάρα πολύ το... Δηλαδή αυτό που προσπαθούμε να καθαρίσουμε το λαιμό μας. Ε, ίσα ίσα το αντίθετο κάνουμε, πολύ πιθανόν να τραυματίσουμε τις ε, φωνητικές μας ε, χορδές. Ε, προσπαθήστε να ενυδατώνετε την περιοχή, όπως το ανέφερα και προηγουμένως. Δηλαδή είναι προτιμότερο να πιείτε ένα ποτήρι νερό εκείνη την ώρα, εάν νιώθετε, ο, αυτή την, έχετε αυτή την αίσθηση στο λαιμό σας, παρά να κάνετε αυτό το συχνό καθάρισμα <clears throat> που ανέφερα προηγουμένως. Επίσης, εάν νιώσετε ότι η φωνή σας έχει βραχνιάσει, έχει κλείσει, ε, μην προσπαθήσετε να μιλήσετε. Δηλαδή, καλύτερα είναι να μπείτε σε ε, περίοδο αφωνίας, να κάνετε μια μικρή αφωνία για λίγο διάστημα, παρά να προσπαθήσετε να μιλήσετε ενώ η φωνή δεν βγαίνει, διότι το αποτέλεσμα που μπορείτε να έχετε να είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή αντί να καλυτερεύσει η κατάσταση να την κάνετε ακόμα χειρότερη. Οπότε δηλαδή προτιμήστε την αφωνία παρά να επιβαρύνετε περισσότερο την φωνή σας. Και επίσης είπαμε να ξεκουράζουμε τη φωνή μας. Πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή καλό είναι να περνάμε και στιγμές της ημέρας όπου δεν θα μιλάμε. Αυτό ισχύει και για τους μεγάλους, ισχύει και για τα παιδιά. Και ε, το ξανααναφέρω πάλι τελευταία φορά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να πίνουμε συχνά ε, νερό, καθαρό νερό. Το νερό δράσει σαν λιπαντικό στην περιοχή των φωνητικών χορδών, διατηρεί σωστά τη βλενογόνο της περιοχής και δημιουργούνται όλες οι κατάλληλες συνθήκες για να λειτουργούν σωστά αυτό το τόσο ευαίσθητο όργανο του σώματός μας αλλά και τόσο σημαντικό για την καθημερινότητά μας. Εύχομαι να σας φάνηκαν ενδιαφέροντα και χρήσιμα αυτά που αναφέραμε σήμερα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς, αφορά όλο τον κόσμο, καθώς είπαμε ότι η φωνή μας είναι ένα στοιχείο του οργανισμού μας που το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, αλλά ίσως να μην του δίνουμε την προσοχή που θα έπρεπε. Οπότε ελπίζουμε αυτά που αναφέραμε σήμερα να σας ε, εφιστήσει λίγο περισσότερο την προσοχή και να φροντίζουμε λίγο περισσότερο την ωραία, τις ωραίες μας φωνές. Ε, θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.